Λοιπόν, το 1959 πρωτοπάτησα στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου 20. Είχε δύο αίθουσες. Ανεβαίνοντας αριστερά ήταν το τμήμα της νεολαίας και δεξιά ήταν το τμήμα των μεγάλων. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν ο μπουφές που λέμε, ήταν η ματιοθήκη και ένα γραφείο όπου γινόταν και οι ηχογραφήσεις. Εκείνη τη βραδιά, Δευτέρα πρέπει να ήταν, γιατί Δευτέρα νομίζω γινόταν ηχογραφήσεις. Λοιπόν, είδα να έρχονται 3-4 πρόσωπα να κάθονται σε ένα φτιαχτό ντιβάνι, καναπέ. Ανάμεσά τους, ακόμη θυμάμαι, ήταν ο Λάμπος Εφρεμίδης. Ήταν και ένας άλλος, ψηλός, και ακόμη δεν είχα διαπιστώσει ποιος μπορεί να είναι. Σε κάποια όμως στιγμή, αυτός ο κοντός, ο κοντότερος, ο Λάμπος ο Εφρεμίδης που λέω, είπε σε αυτόν τον ψηλό να βγάλει τη λίρα του και να παίξει. Σας λέω έντιμα, με τα πρώτα χτυπήματα του τοξαριού, παρόλα που εγώ είχα αφομοιώσει όλους τους μεγάλους της περιοχής Ξάνθης, και ο Νίκος Ιωαννίδης κάποτε θα μας μαρτυρήσει ότι όντως η Ξάνθη διέθετε τέτοια ταλέντα, ξαφνικά έπαθα τέτοιο συγκλονισμό που βάλτε πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια και ακόμη αυτός ο συγκλονισμός δεν μου βγήκε. Δηλαδή μια λίρα που να συγκλονίζει, που να βάζει σε ενέργεια και τις τρεις χορδές, να βγάζει έξω παλμούς, κύματα. Και είπα ξαφνικά, μα είναι δυνατόν από τη λύρα να ακούγονται αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, πώς έρχονται αυτά? Να με βοηθήσει βέβαια και ο Δημήτρης Πιπερίδης, που είναι από τους καλύτερους σύγχρονους λυρητσίδες, δεν το λέω γιατί είναι εδώ, αυτό και όπου να είναι θα το πω. Λοιπόν, λέω, θέλω να με βοηθήσει. Πρώτα ήταν το παρουσιαστικό του γόγου, ψηλός, ωραίος, επιβλητικός και όχι ζευζέξ και θα έλεγα εξεζητημένος, πολύ μετρημένος, πολύ λιτός στις εκφράσεις του, αλλά εκείνο που έλεγε πάντοτε είχε ένα νόημα, και συνήθως μάλιστα ήταν καυστικός, ήταν ανεκδοτολόγος κατά κάποιο τρόπο, με χιούμορ και τα λοιπά. Λοιπόν, το παρουσιαστικό του έδειχνε αυτός ο άνθρωπος, για τη λύρα μιλάμε πάντα, για τη μουσική μας παράδοση, κουβαλάει εξουσία μέσα του. Αυτό, φοντιά, μια, ναι, φοντιά. Αγαπητέ Δημήτρη, δεν το είδα, χωρίς να θέλω να περιορίζω τον εαυτό μου σε προκαταλήψεις, δεν μπόρεσα να το διαπιστώσω σε άλλους. Υπάρχουν εκεί, υπήρχαν όλοι ωραίοι λυριτσίδες. Άμα αρχίσω και λέω ονόματα, παραδείγματος χάρη ο Παναγιώτης Ασλάνιδης, ο Γιωργούλης ο Κουγιμτζίδης, ο φίλτατός μου ο Γιωργούλης ο Γιώργος ο Κουσίδης, και άλλοι σύγχρονοι μας. Όχι. Αυτό το αρχοντικό ως εξουσίαν έχων, να κρατάει τη λύρα, να τραγουδάει, να κινεί προς α ή β κατεύθυνση το κεφάλι του, το λαιμό του, μου θύμιζε αρχαίο Θεό, Απόλλωνα, έτσι το φανταζόμουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή η λύρα ήτανε σαν ένα είδος ο Χριστός στην αγκαλιά της Παναγίας, έτσι μου φαινότανε, και όπως την κρατούσε, ξέρεις εσύ Δημήτρη, ήτανε ένα σπάνιο και όχι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο να κρατάει τη λύρα αλλιώτικα. Και είπα αργότερα, όλοι υπακούνε στη λύρα, και μόνο ο γόγος όταν παίρνει τη λύρα στο χέρι, η λύρα παραδίδεται ανεφόρον στο γόγο. Αυτό ήταν το δεύτερο μεγαλείο του. Και θα έλεγα ακόμη, γιατί όχι μαζί και το τοξάρ. Αυτό το τοξάρι, τι μαγεία είχε. Αυτό που λέγει ο Καραπαναγιωτίδης, ο Κώστας, γόγο το τοξαρόπο σου θα ρίσαι εν μαγεμένον. Είναι πολύ φτωχά τα λόγια αυτά. Και αργότερα που συνεργαστήκαμε, γιατί εγώ ήμουν πρόεδρος της νεολαίας και χοροδιδάσκαλος, και ακόμη να το πω έτσι χωρίς να πενευτώ, πρωτοχορευτής, και ερχόταν ο γόγος, έπαιζε, ειδικά όταν έπαιζε το σέρα χορό,
καταλάβαινα ότι εδώ πρέπει να είσαι ένα φοβερό υποβρύχιο για να κινείσαι μέσα στον ωκεανό της μουσικής του. Ιδάλλως θα πνιγείς και θα χαθείς. Δηλαδή παραδεινώσουν ανεφόρον, σε καθοδηγούσε, σε συνήρπαζε, σε ανέβαζε ψηλά, σε κινούσε όπου ήθελε αυτός, σου έλεγε με τη γλώσσα της λύρας ποιες κινήσεις και ποια φορά θα έχει ο χορός. Αυτά δεν τα έχει κανένας λύριζης. Λίγο θα έλεγα ή αρκετά τα έχει ο Παναγιώτης Ασλανίδης, αλλά όλα τα πήρε από το γόγο. Άλλωστε δεν το αρνείται ο άνθρωπος. Λοιπόν, αναφέρομαι κάποια χαρακτηριστικά. Εάν δείτε, απευθύνουμε και στο αγαπητό μου ακροτήριο, μία φωτογραφία, ο Δημήτρης θα την έχει δει, που έχει ο Τάκης ο Σαχινίδης, ώρα του καλή, ο γόγος με τις ζύπκες και με τη λύρα, λες αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι Θεός.